Σήμερα υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση για ορίμανση μελετών για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών στο χώρο της ΔΕΔΙΣΑ αξίας 193.000 ευρώ. Όσο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα συντελέσει στη μείωση του κόστους ενέργειας στο χώρο της ΔΕΔΙΣΑ. Αυτό είναι και ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας μεταξύ Δήμου, ΔΕΔΙΣΑ και Περιφέρειας. Αυτά τα πάνελ θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του εργοστασίου μόνο ή είναι μεγαλύτερα στην ανάγκη σφίως για το εργοστάσιο? Στόχος μας είναι να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του εργοστασίου σε αυτή τη φάση. Τις μελέτες ποιος θα τις κάνει ή πρέπει να γίνει διαγωνισμός ανάθεση? Ακριβώς, θα γίνει διαγωνισμός ανάθεση και τις μελέτες. Μέχρι να γίνει αυτά όμως το κόστος ενέργειας είναι πολύ μεγάλο, που λέει και από την 5η Ιανουαρίου που έχει και το τέλος αναφορικά με το τέλος που αφορά τα απορρίμματα το θάψιμό τους. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά σε αυτό το σχολείο, το οποίο θα αυξάνει το κόστος κατά 700.000 ευρώ? Μισό λεπτό. Το τέλος για τα απορρίμματα, το τέλος θα αφήσει εννοείται. Για τα απορρίμματα είναι περιμένουμε τις οδηγίες του Υπουργείου. Μέχρι στιγμής ο Δήμος έχει πει ότι δεν θα επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη με παραπάνω κόστος γι' αυτό. Έχει πει το Υπουργείο ότι θα δώσει μια χορηγία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το Υπουργείο, αυτό όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Όσον αφορά τώρα το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα, ναι, αυτό αντιμετωπίζουμε το θέμα όπως το αντιμετωπίζουν. Έχουμε ένα πρόβλημα όπως έχουν όλος ο κόσμος πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το ρεύμα έχει αυξηθεί κατά πολύ, αναμένεται να αυξηθεί και άλλο. Θα δούμε πώς πρόκειται. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα, δηλαδή πόσο ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος στην ΕΔΙΣΑ και αν αυτά τα πάνελ καλύπτουν το σύνολο της ενέργειας ή ένα μέρος? Μπορώ να σας πω ότι ο λογαριασμός του ρεύματος στην ΕΔΙΣΑ έχει αυτή τη στιγμή μια αύξηση 100%, ακριβώς όπως σας το λέω. Είναι τόσο περίπου, είναι 100% περίπου σε σχέση με ό,τι πληρώναμε πριν. Και αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Αναμένεται ακόμα, υπολογίζουμε γύρω στο 30% του ρεύματος. Το κόστος που θα έχουμε περίπου παραπάνω επιβαρυνθεί, αν συνεχιστεί αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αναμένεται μόνο από το ρεύμα, αναμένεται γύρω στις 500.000 περίπου σε ευρώ. Αυτό είναι η αύξηση του κόστους στο ρεύμα. Και βέβαια έχουμε και την αύξηση στο καύσιμο που θα είναι αρκετά μεγάλη και αυτή. Υπολογίζουμε μέχρι στιγμής ότι είναι γύρω στο 40% σε σχέση. Έχουμε μία διαχείριση, προσπαθούμε να δούμε και πάντα σε συνεργασία με το Δήμος και ΔΕΔΙΣΑ θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.